Κατεφημισμόν και μόνο αποτελεί βρεφονηπιακό σταθμό ολοκληρωμένης φροντίδας η πρότυπη μονάδα Στολίδη στο Μασταμπά Ρεθύμνου, αφού η φροντίδα για κατάλληλες προσλήψεις αγνοείται. Το αποτέλεσμα είναι ο εξοπλισμός για το τμήμα παιδιών ΑΜΕΑ να βρίσκεται σε κούτες στο υπόγειο και να μην λειτουργεί ο δεύτερος παιδικός σταθμός ΑΜΕΑ σε επίπεδο Κρήτης μετά από αυτόν στο Ηράκλειο. Δυστυχώς, σε αίτημα που είχαμε κάνει την περσινή σεζόν για έγκριση προσλήψεων. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, δυστυχώς δεν μας εγκριθήκαν λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων. Το ίδιο ισχύει και για φέτος. Σίγουρα είναι πολύ τυχερά τα παιδάκια που φιλοξενεί εδώ και ένα χρόνο περίπου η νέα αυτή δομή, όμως ταυτόχρονα αποτελεί κατάφορη αδικία για τα παιδάκια με δυσκολίες σε τόσο νεαρή ηλικία να μην μπορούν να κοινωνικοποιηθούν σε μια μονάδα ολοκληρωμένης φροντίδας. Ο πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου Ρεθύμνου, Γρηγόρης Τσιομπίκας, θα επανέλθει για πολλωστή φορά στο ζήτημα, ζητώντας την κατεξαίρεση πρόσληψη του εξειδικευμένου προσωπικού που χρειάζεται για να λειτουργήσει άρτια ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΑΜΕΑ. Να δοθεί μια κατεξαίρεση στη δυνατότητα προσλήψεων, διότι για να λειτουργήσουμε ένα τμήμα παιδιών με αναπηρία που φιλοξενεί 9 παιδιά, χρειαζόμαστε 8 έως 10 άτομα προσωπικό. Την ίδια ώρα οι αιτήσεις για φιλοξενία σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ έχουν ήδη σχεδόν αγγίξει αύξηση της τάξης του 50% από 500 πέρυσι σε 727 μέχρι στιγμής. Πέρυσι ο Δήμος φιλοξένησε 460 παιδιά με τροφία ή και επιδότηση ΕΣΠΑ, οπότε και θα δοθεί σκληρός αγώνας με συγκέντρωση δικαιολογητικών από τους γονείς για να βρουν μια θέση τα παιδιά τους σε οικονομικά χαλεπού. Καιρούς. Ο Γρηγόρης Τσιομπίκας διαβεβαιώνει ότι ακόμα και με μίσθωση κατάλληλου ιδιωτικού χώρου θα λειτουργήσει από Σεπτέμβρη νέο τμήμα στην Καλλιθέα των Κουμπέσο χώρα για την εξυπηρέτηση περισσότερων περιοχών.